στο σχέδιο νόμου που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή για την έρευνα υπάρχουν δύο άρθρα, το 35 και 36, όπου προωθεί τις διαδικασίες πρόσληψης αναπληρωτών για φέτος με όρους δυσβάσταχτους αλλά και με εξέλιξη πλέον σαν μόνιμη μορφή των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Μιλάμε δηλαδή για τις προσλήψεις 16-17, έτσι. Πολύ σωστά. Διαμορφώνει λοιπόν κριτήρια μέσα από το ΑΣΕΠ και μέσα από το βαθμό πτυχίου και τα κοινωνικά κριτήρια που ουσιαστικά μπαίνει η αξιολογική διαδικασία στην όλη λειτουργία πρόληψης των εκπαιδευτικών. Έχουμε δηλαδή πιο δεδομένο ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα είναι μόνιμοι, οι εκπαιδευτικοί θα προλαμβάνονται μέσα από τεχνικά δελτία του ΕΣΠΑ, που όλοι γνωρίζουμε ότι το ΕΣΠΑ δεν έχει καμία σχέση με την παιδεία. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι αναπληρωτές θα πληρωθούν μέσω του ΕΣΠΑ. Ναι. Θα προσλαμβάνονται μέσα από κοινοφελή προγράμματα του ΟΑΕΔ ή μέσα από την περιφέρεια. Πρέπει να σας πω και να ενημερώσουμε και τους γονείς ότι ήδη από τους 179 αναπληρωτές που είναι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Χίου, δηλαδή στα νησιά Χίο, Ινούσα και Ψαρά, ήδη έχουμε ένα σημαντικό αριθμό που έχουν προωθηθεί από τον ΟΑΕΔ με κοινοφελή εργασία. Βέβαια δεν είναι... Είναι ειδικότητες που δουλεύουν στην εκπαίδευση, όπως σχολική νοσηλεύτρια, όπως βοηθητικό προσωπικό, όπως κοινωνική. Τώρα αυτό μας λέτε θα επεκταθεί και σε δασκάλους και νηπιαγωγούς. Και νηπιαγωγούς. Και το δεύτερο. Να σας ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς αυτούς, ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τι μείωση θα έχουν, για παράδειγμα, στις αποδοχές τους. Κοιτάξτε, είναι μια λυσίδα κινήσεων. Θα είναι πτυχιούχοι των 500, των 600 είναι ευρώ. Είναι μια λυσίδα κινήσεων. Αυτή τη στιγμή ο μισθός τους καθορίζεται στη διαπραγμάτευση που κάνει η Δασκαλική Ομοσπονδία. Η κίνηση η οποία προωθείται είναι να προωθεί ο διευθυντής εκπαίδευσης ή ο διευθυντής του κάθε σχολείου και νηπιαγωγείου την σανάγκες κατά σχολική μονάδα να συνάπτονται ατομικές σχέσεις εργασίας και ατομική μισθοδοσία και πρέπει να σας πω και να καταγγείλω ταυτόχρονα ότι ήδη με ενεργοποίηση προεδρικού διατάγματος του 1998 η κυβέρνηση της αριστερά ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έφερε την ιδιωτική παράλληλη εκπαίδευση στα σχολεία. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε συναδέλφους μονίμους με μόνιμη σχέση εργασίας, συναδέλφους με ΕΣΠΑ, συναδέλφους ορομίσθιους, αναπληρωτές, με μπλοκάκια. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά θα επιφέρει δραστικές αλλαγές και στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, αλλά και στην ψυχοσύνθεση του συναδέλφου. Φανταστείτε σε ένα σύλλογο διδασκόντων να υπάρχουν συνάδελφοι μόνιμοι, αναπληρωτές, με μπλοκάκι, με το ένα, με το άλλο άνθρωποι που... Τώρα προωθείτε περισσότερο το μπλοκάκι και οι ατομικές συμβάσεις μέσω ΕΣΠΑ, μέσω προγραμμάτων. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει η διάθεση και αν το δούμε ότι όλα αυτά είναι εναρμονισμένα με την εκθέση του ΟΣΑ και όλες αυτές τις διρεκτίβες των μνημονίων, όπου εκεί έχουν εγκλωβιστεί και αυτές οι κυβερνήσεις, και οι παλές και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι οποίες είτε θέλουν είτε δεν θέλουν ακολουθούν αυτή την πρακτική. Με διάφορα τερτύπια, άλλοτε παραπλανούντας εσκεμμένα, άλλοντας μην μπορώντας να κάνουν κάτι άλλο. Εγώ δεν δίνω άλλαθη σε κανέναν. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να τονίσω ότι η σχέση πλέον πάει να ανατραπεί εις βάρος των μονίμων. Οι αναπληρωτές λέω ότι δεν πρέπει να πέσουν σε αυτή την παγίδα του κατακαιρματισμού μεταξύ τους. Και το βλέπετε, αυτό επιχειρείται με το νέο νομοσχέδιο, όπου πλέον άνθρωποι που έχουν δουλέψει 5 και 6 και 7 χρόνια μακριά από τα σπίτια τους και έχουν συσσωρεύσει μια προϋπηρεσία πάνω από 60 μήνες πλέον δεν θα προσμετράται, γιατί θα σταματάει στους 60 μήνες. Θα δίνει μια προτεραιότητα στο ΑΣΕΠ, το είχε επιχειρήσει και παλαιότερα όσον αφορά τον διορισμό τους. Αλλά εδώ έχουμε και ένα αξίωμαρο σχήμα. Έτσι. Ο ΑΣΕΠ έχει να γίνει από το 2008. Άρα και να θέλει κάποιος να αποφεληθεί από κάποια μόρια που ΑΣΕΠ δεν μπορεί να τα έχει.